θανατηφόρων που είχαμε, αλλά και μέσα στα πλαίσια της πρόληψης των οδικών τροχαίων συγκρούσεων, της βοήθειας του προς τον πολίτη, αλλά και των επικείμενων γιορτών του Πάσχα, η Τροχιά Αρχιείου προχώρησε σε χθεσινή ολοήμερη επιχείρηση από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, τόσο στο κυρίως οδικό δίκτυο, όσο και στην Λευκοσία και στα προάστια της Λευκοσίας. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, η τροχιά προέβηκε σε περισσότερες από 800 δραστηριότητες. Αυτές αφορούσαν βοήθειες προς το κοινό, μεταφορά, συνοδεία για μεταφορά αρρώστου προσώπου σε νοσοκομείο, γραπτές παρατηρήσεις, γραπτές προειδοποιήσεις και εξώδικες καταγγελίες. Οι εκστρατείες αυτές θα συνεχιστούν και σε άλλες επαρχίες. Επιπρόσθετα να αναφέρουμε ότι λόγω των επικείμενων γιορτών του Πάσχα η αστυνομία θα βρίσκεται στους δρόμους για βοήθεια του κοινού, αλλά ταυτόχρονα με στοχευμένους ελέγχους των αιτιών των οδικών τροχαίων συγκρούσεων, που είναι η ταχύτητα, η αλκοόλη, η μη χρήση ζώνης, η μη χρήση κράνους και η αμελής και επικίνδυνη οδήγηση. Αυτό το οποίο έχουμε να πούμε στο κοινό είναι κατά τη διάρκεια των γιορτών του Πάσχα, οι μέρες της χαράς, η οικογενειακή συνέβρεση, να παραμείνουμε χαρούμενοι όπως είμαστε και να οδηγούμε σωστά στον δρόμο, να εφαρμόσουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να περάσουμε όλοι όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται.